Μεταφερόμαστε τηλεφωνικά στην Πάτρα και μιλάμε με τον δήμαρχο της Πάτρας, τον κύριο Κώστα Πελετίδη. Είναι δήμαρχος της Πάτρας και εκ νέου υποψήφιος με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Καλό σας πρωινό, κύριε Πελετίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Να είστε καλά. Ξέρουμε και το πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ βαρύ και είναι φορτωμένο. Άλλωστε, είμαστε και λίγες μέρες πριν από το δεύτερο γύρο. Ποιο είναι το κάλεσμα που απευθύνεται μπροστά στο δεύτερο γύρο, κύριε Πελετίδη? Καλούμε τον πατραϊκό λαό να συνεχίσει αυτό που έκανε στον πρώτο γύρο και μας έδωσε 41%. Να το ολοκληρώσουμε και ενωμένοι να έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία θα έχει μπροστά της τις λαϊκές ανάγκες, θα αγωνίζεται καθημερινά για να υπάρχουν όλα τα μέτρα ώστε αυτοί που χτίζουν την πόλη μας να έχουν αυτά που δικαιούνται. Γιατί να μην κάνει μια άλλη επιλογή, κύριε Πελετίδη, θα πει κάποιος. Εντάξει, το πρώτο γύρο ψηφίσαμε συνδυασμούς, ψηφίσαμε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά παρατάξεις, αλλά τώρα να ψηφίσουμε πρόσωπα και τα λοιπά συγκεκριμένα. Γιατί να μην γίνει μια διαφορετική επιλογή? Γιατί σήμερα εκλέγουμε τη Δημοτική Αρχή. Σε αυτές τις, δεν είναι ότι έχουν εκλεγεί, βγήκαν οι συνδυασμοί, είναι δημοτικούς τους συμβούλους. Και τι είναι εκείνο το οποίο ξεχωρίζει εμάς από τους άλλους, γιατί όταν αυτές οι εκλογές έχουν την κρισιμότητα ότι σήμερα θα, με την ψήφο του ο πατραϊκός λαός θα βγάλει την επόμενη Δημοτική Αρχή. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο εμείς ερχόμαστε και λέμε είναι ότι εμείς πορευτήκαμε επί 4,5 χρόνια, γνωριστήκαμε, είδε ο πατραϊκός λαός σε ποιο μετερίζει είμαστε, ήμασταν δίπλα του, παλέψαμε για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, δεν ξεχωρίσαμε κανέναν. Αυτό που λέγαμε είναι ότι ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε και πετύχαμε νίκες στην πόλη μας. Πετύχαμε νίκες, για παράδειγμα, στο παραλιακό μέτωπο. Πετύχαμε νίκες στην υπογειοποίηση του τρένου. Έχουμε έργα σε εξέλιξη 200 εκατομμυρίων. Πιάσαμε τις ανάγκες των παιδιών μας και φτιάξαμε παιδικές κατασκηνώσεις. Πήγαμε και φτιάξαμε τις παιδικές χαρές. Αυξήσαμε τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στους παιδικούς σταθμούς κατά 250 και άρα ανακουφίστηκε η λαϊκή οικογένεια γιατί έχει το παιδί της να το πάει κάπου. Τα τροφεία που υπήρχαν στους παιδικούς σταθμούς μέχρι 25.000 τα καταργήσαμε. Μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη και κατά 22%. Πήγαμε εμείς για κάθε μικρό πρόβλημα που ήταν, ήμασταν δίπλα στον λαό μας. Εμείς ήμασταν που επανασυνδέαμε τα ρεύματα, που ήμασταν κάθε μέρα στη ΔΕΗ για να μην υπάρχει λαϊκό σπίτι το οποίο να μην έχει ρεύμα. Εμείς ήμασταν δίπλα στο λαό μας για να μπορέσει να σταθεί όρθιο στην καθημερινότητά του, να δώσουμε τις μάχες στα παιδιά μας να έχουν εργασία, να υπάρχει δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα. Και επειδή αυτά δεν έρχονται με τα λόγια, μπήκαμε μπροστά για να αγωνιστούμε και πορευτήκαμε από την Πάτρα στην Αθήνα. Φτάσαμε στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, στις γειτονιές της πόλης, να αναδείξουμε τις αιτίες που δημιουργούν την ανεργία, για να αισθάνονται τα παιδιά μας περήφανα ότι δεν κάθονται στον καναπέ, αλλά αγωνίζονται για να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι ένοχος ο άνεργος ο οποίος βλέπει κάποιον δίπλα του να δουλεύει, αλλά να καταλάβει ότι ένοχο είναι ένα σύστημα το οποίο τον έχει φέρει σε αυτή τη θέση. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να μην είναι τα αποτελέσματα με έναν αγώνα να έχει το αποτέλεσμα, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτός ο αγώνας θα φέρει τα αποτελέσματά του. Ήδη γίνεται κατανοητό αυτό και επειδή σε αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι μας, δεν ήταν ο Δήμαρχος, δεν ήταν η Δημοτική Αρχή, ήταν το σύνολο του πατραϊκού λαού. Δεν ξεχωρίσαμε εμείς τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους επαγγελματίες, να πούμε ότι εσείς από εδώ είσαι δικός μας, δεν είσαι δικός μας. Εμείς εκείνο το οποίο είπαμε είναι ότι όλοι εμείς μπορούμε να είμαστε σε ένα κοινό αγώνα, γιατί αυτός ο οποίος κερδίζει από τον ιδρώτα που παράγει ο λαός μας, είναι οι λίγοι, είναι αυτοί που κατέχουν τον πλούτο, είναι αυτοί που δημιουργούν τα βάσανα. Και αν είμαστε ενωμένοι και συσπηρωμένοι και έχουμε και μια δημοτική αρχή που στέκεται δίπλα μας, μπορούμε να έχουμε επιτυχίες και είχαμε επιτυχίες μικρές και μεγάλες. Ζωντάνεψαν οι γειτονιές, δημιουργήσαμε τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν τα παιδιά μας να πάνε σε σχολεία. Το 40% των σχολείων μας ανακαινίστηκε πλήρως, όχι μόνο εμφανισιακά, αλλά στην ουσία του. Από μονώσεις, από τουαλέτες, από την ασφάλειά τους. Έγινε επομένως ένα έργο το οποίο είναι τεράστιο και εμείς λέμε ότι αυτό δεν πρέπει να μείνει εδώ, πρέπει να το συνεχίσουμε. Γνωρίζουμε ότι οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, κυρίαρχες,
ή που έχουμε στην συγκεκριμένη αναμέτρηση που έχουμε την Κυριακή, αυτοί που συσπυρώνονται γύρω από την πρόταση η οποία κατεβαίνει, είναι μια πρόταση που θέλει τον πατραϊκό λαό πελάτη. Δεν αγωνίζονται σήμερα να έχει ο Δήμος μας 1000 εργαζόμενους μόνιμους για να οργανώσουμε τις υπηρεσίες. Αυτοί βάζουν σαν ζήτημα να έχουν επενδύσεις, οι οποίες επενδύσεις αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και να που σημαίνει τον μεγάλο επιχειρηματικό τομέα, που σημαίνει ότι θα πρέπει ο πατραϊκός λαός να γίνει πελάτης, γιατί θέλουν να αξιοποιήσουν τα δημοτικά κτίρια που εμείς τα έχουμε για την ικανοποίηση των αναγκών του πατραϊκού λαού. Αυτοί θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για κάποιους οι οποίοι θέλουν να έχουν τους χώρους και τις λειτουργίες του Δήμου, και αυτά πήκανε στην αντιπαράθεση. Εκφράστηκε ο πατραϊκός λαός στον πρώτο γύρο και εμείς λέμε ότι θα πρέπει τώρα να ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια, αναδεικνύοντας δημοτική αρχή τη λαϊκή συσπήρωση, γιατί αυτό δεν θα είναι νίκη του Πελετίδη ή της λαϊκής συσπήρωσης, θα είναι μια νίκη του πατραϊκού λαού, και αυτό το γνωρίζει ο πατραϊκός λαός, ότι εμείς όπως πορευτήκαμε θα πορευτούμε, δεν είμαστε άνθρωποι της μιας μέρας, γνωριζόμαστε για πάρα πολλά χρόνια, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συνεχίσουμε στην κατεύθυνση να είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής και όχι να έχουμε κάποιους οι οποίοι θέλουν ο Δήμος να μετατραπεί σε ένα χώρο όπου θα μπορούν να κερδίζουν οι λίγοι και να δεινοπαθούν οι πολλοί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πελετίδη. Γνωρίζουμε ότι και το πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ φορτωμένο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.